αρχές της συνέντευξης τύπου των 29ων Νοεμβρίων. Όπως μου έλεγε πριν, πενταχαρούμενος ο Δήμος Πολιτινού, ο Βασίλης Γιάκης, επιτέλους Θεσσαλονίκη μπαίνει σε κλίμα Νοεμβρίων, σε κλίμα των Πολιτινών δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, θα πάρει το λόγο μετά ο Δήμος Πολιτινού, ο Βασίλης Γιάκης. Εγώ εκλέγω στις κακενικές επιτροπές, σαν συνεργαστής του προγράμματος, αλλά και η Δήμητρα Κορονέου, η κακενική επιτροπή της Έξιον Χορού και ο Στέλιος Πεντέκης από το Αθλητικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, σε Έξιον Θέατρα, στα Θεατρά Δημήτρια, και μετέπειτα κάποιοι φορείς συνεργαζόμενοι με το φεστιβάλ, θα πάρουν επίσης το λόγο, μετά οι δημοσιογράφοι. Αλλά πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ας δούμε το κεντρικό σπορ των Δημητρίων, το κεντρικό τηλεοπτικό σπορ των Δημητρίων. Στη διάρκεια της κουβέντας θα δούμε και κάποια από τα εξειδικευμένα σπορ που προπαγανδίζουν το πρόγραμμα. Επομένως, ας δούμε τα 59 Δημητρικά. 59 Φεστιβάλ Δημητρίων. Μεταμόρφωση, επιλογή, ανακαιότητα, θέατρο, μουσική, χορός, οικαστικά, λογοτεχνία, γαστρονομία, performance. Με την 21η Φεστιβάλ Δημητρίου, 19 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου, ο πολιτισμός μεταμορφώνει η Θεσσαλονίκη Άλλας. Όλο το πρόγραμμα και όλες οι εκδηλώσεις στο www.idimitria.gr. Σήμερα θα είναι ανεβασμένο και το site των Δημητρίων, λέω ότι συνάδελφοι του δημοσιογράφου, οι οποίοι μπορούν να φέρουν το δεύτερο και θα πάνε μαζί με την τζάμπα των Δημητρίων, να βλέπουν και πιο εξειδικευμένα τις εκδηλώσεις. Και ο πολιτισμός μεταμορφώνει, η πόλη αλλάζει, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται. Θα ήθελα να δώσετε μια βάση στη λέξη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση υπό την έννοια ότι η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε μια πόλη σε φάση και σημείο Α και επιθυμεί να τη μεταμορφώσει και να την πάρει στη Θεσσαλονίκη τη νέα εποχή. Το είπα καλό δημοτικό. Οκ. Ας ακούσω το επόμενο. Κύριε Γενική, πρόσεχε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν, επιτρέψτε μου πολύ ανθρώπινα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά, γιατί αυτός ο εμβληματικός χώρος, αυτός ο χώρος του πολιτισμού, επανέρχεται μετά από αρκετές προσπάθειες της Δημαίας Δημοτικής Αρχής στους ανθρώπους του πολιτισμού. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για μας είναι μια μικρή από τις πολλές μεγάλες νίκες που αφορούν το πολιτιστικό μας απότεμα που θα συνεχίσουμε. Σε μια πόλη λοιπόν, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Τσόπουλος, που μετασχηματίζεται διαμορφώνοντας τη νέα σύγχρονη ταυτότητά της, νομίζω πως πρέπει να επανασυστηθούμε. Δεν σημαίνει απόρριψη κάθε τι που έρχεται από το παρελθόν ή επανασύσταση. Σημαίνει ότι μεταμορφωνόμαστε με βάση τις νέες αναγκαιότητες, τις νέες αλλαγές που χρειάζεται η πόλη, που χρειάζουν οι άνθρωποι τους. Άρα λοιπόν, αποκλειστικό, μοναδικό εργαλείο για αυτό που ονομάζουμε μεταμόρφωση και επανασύσταση της Θεσσαλονίκης του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός. Η πραγματικότητα αυτή βγαίνει άλλωστε, όπως είπε ο Στέφανος, και από το κεντρικό σύνθημα των φετινών Δημητρίων, ο πολιτισμός μεταμορφώνει, η πόλη αλλάζει. Το 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων, που διεξάγεται σήμερα από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα δρόμενα της πόλης, αλλά με πλουραλισμό, με πληθώρα επιλογών για το κοινό που αναδεικνύουν και αποθεώνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά μιας πόλης που τολμά να καινοτομεί, μιας πόλης έξω στρεβούς, μιας πόλης πολυσυλλεκτικής, συμπεριληπτικής και κοσμοπολίτικης όπως το ιστορικό παρελθόν της πόλης έχει αποδείξει, προβάλλοντας όπως φίλες και φίλοι, μια νέα σύγχρονη και πολιτιστική φυσιογνωμία. Μια φυσιογνωμία που διαμορφώνεται από μια νέα γενιά καλλιτεχνών που πρέπει να κρατήσουμε στην πόλη, να βάλουμε φρένο επιτέλους
σε αυτό το brain drain που δημιουργεί η σημερινή μέχρι σήμερα πραγματικότητα και στερεί από τη Θεσσαλονίκη την πιο δημιουργική της μαγιά, το ταλέντο, τη δυναμική, αλλά και το ανήσυχο πνεύμα τους. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι θέλω να δουλέψω προσωπικά στην κατεύθυνση αυτή. Οι νέοι δημιουργοί να έχουν πολλά κίνητρα για να μην απαντούν στις ειρήνες της Αθήνας ή και του κόσμου. Θα ήθελα όμως, ειδικά για τα Δημήτρια, να κάνω μια αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουμε στο σημαντικότερο πολιτιστικό θεσμό της πόλης την αισθητική, την έννοια, αλλά και την δυναμική που αρμόζει. Αυτό, σε αυτή την κρίσιμη για τα οικονομικά του Δήμου συγκυρία, δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν υπήρχε η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά τους εκπροσώπους και τους επικεφαλείς των φορέων πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς του πολιτισμού και της τέχνης, οι οποίοι μέσα σε μια αγαστή συνεργασία και μέσα από μια δημιουργική εργασία της Επιτροπής, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα Δημήτρια, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε μια σειρά από εξαιρετικές δημιουργίες και παραστάσεις. Παράλληλα, νομίζω ότι λειτουργεί καταληκτικά ώστε να κάνουμε πράξη το όραμά μας. Η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού με διάρκεια 365 μέρες το χρόνο. Θέλω να θυμίσω ότι η κορυφαία, η πρωταρχική μας δέσμευση είναι Θεσσαλονίκη Non-Stop Festival όλο το χρόνο. Το ένα φεστιβάλ θα διαδέχεται το άλλο και εκεί αξιοποιούμε τα υπάρχοντα φεστιβαλικά γεγονότα τα οποία είναι θεσμοί σχεδί της πόλης και προσθέτουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει ως νέα δημοτική αρχή. Επομένως, νομίζω πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι υπερήφανη για ένα από τα μακροβιότερα φεστιβάλ της χώρας και επενδύει με συνέπεια και σχέδιο στο πολιτιστικό της απόθεμα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το πλούσιο παρελθόν της Θεσσαλονίκης, προφανώς για να κερδίσουμε ένα καλύτερο πολιτιστικό μέλλον για αυτή την όμορφη πόλη. Σας ευχαριστώ. Μια Δημήτρια, δεν το έχω ψάξει ακριβώς, αλλά είμαι κατά ένα 95% σίγουρος από πλευράς χρονικού έργους, ξεκινάμε 19 Φεβρίου και τελειώνουν 1 Νοεμβρίου. Είναι από τα μεγαλύτερα Δημήτρια που έγιναν ποτέ. Αμέσως μετά ξεκινάει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, οπότε αυτό το δίνω από την Καθεσσαλονίκη, την Non-Stop Festival City. Δεν θέλω να κάνω σχόλια, αλλά ξέρω ότι το Φεστιβάλ ετοιμάζει το κάνει, γιατί θα μετά για τα Χριστούγεννα. Αν θέλει, θα πει για αυτά ο Βασίλης Γιάννης, αλλά σίγουρα ο Βασίλης Γιάννης, ο Δήμος Πολιτισμού, θα μιλήσει τώρα και θα πει για τα Δημήτρια και το τυχό στα έννοια. Δεν θα βλέπω στον άλλο σώμα. Καταρχήν, εγώ χαίρομαι που ακούγεται και ο ήχος της εποχής. Πραγματικά, νομίζω τα βρήκαμε με τον Θεό και μας έκανε ένα πολύ ωραίο φινοχωρινό σκηνικό. Επιτέλους, Ρωσιά, επιτέλους εποχή που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Και με αυτή τη λογική καλωσορίζουμε τα 59 Δημήτρια, τα οποία μας συνοδεύουν από το 1966 και επιστρέφουμε μία ακόμα χρονιά δυναμικά να μας ταξιδεύουν, να μας εμπνεύσουν. Και να μας συγκινήσουν. Φέτος το φεστιβάλ μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης.
επεσμένησαν στρόφως ανάλογα από την ατμόσφαιρα μεταμόρφωσης του επαιτειακά τιμόμενου συγγραφέα Franz Kafka. Οικαστικά, θέατρο, μουσική, χορός, σινεμά, λογοτεχνία, performance και για πρώτη φορά γαστρονομία συνθέτουν το πρόγραμμα των 59 Δημητρίων που θα ξεδιπλώνεται το φινόπωρο μέσα από επάλληλα γεγονότα και δράσεις. Το ανακαινισμένο θέατρο Ολύμπιο. Η ολική επιστροφή της οικοδομής Καΐν Κοέν, παλιό Ισμαήλ Πασά Χάνι. Το σύμπλεγμα κτηρίων στην περιοχή Τεπό, που θα το δείτε υπό προοπτική 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ανακαινισμένο Σλαχανέλ. Το νέο πρόσωπο του Μόνους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η δεύτερη ζωή της Καζαμπλάνκα πρώην οικία Μιχαηλίδη. Η ριζικά αλλαγμένη στο Άμο Διάνο. Η αποτράπουσα Ροχόντα. Η αποθήκη Δέλτα του Λιμανιού. Η νέα παραλία. Το μέγαρο μουσικής. Ο χώρος πυκαγωγίας και καλλιτεχνικής ποικιλότητας Ήψιλον. Πάλε ποτέ Κίτσι Χάν. Η δομένη υπομορφή ενός μοντέρνου ψυχογεωγραφικού πολεμικού χάρτη. Τα περισσότερα από αυτά επιλέχθηκαν για τις σύγχρονες μεταμορφώσεις τους. Ο πολιτισμός μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει. Όχι τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα δομικής και συλλογικής προσπάθειας. Ο πολιτισμός οραματίζεται, δημιουργεί, καινοτομεί, αλλάζει, προχωρά και εξελίσσεται ανά τους αιώνες. Ο πολιτισμός είναι κεκτημένο όλων μας, που σε συνέχεια ως πολίτες διεκδικούμε μία κοινωνία, μία πόλη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς του πολιτισμού. Όπως έλεγε ο Κάφκα, είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και νομίζω ότι όσοι με ξέρετε με εκφράζει πάρα πολύ. Το μονοπάτι το δημιουργεί το περπάτημα. Και εμείς, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, είμαστε αυτοί που διαμορφώνουμε το μέλλον της, είμαστε οι αρχιτέκτονες του τοπίου που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτή τη λογική, θεωρούμε ότι ο πολιτισμός μεταμορφώνει, η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων μας, αλλά και η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ, που την έφτιαξε ο Βίκτορ και ο Ηρακλής, το επίθετο του θυμάμαι. Το στούντιο είχε καλά, μη μου πες το ψωμί τώρα, θα πω εγώ. Με σημείο εκκίνησης στις πάμπολες φυτίδες, σήματα κατατεθέντα του πολυπολιτισμικού παρελθόντος μας, τα πίξελ που λειτουργούν ως γέφυρα με το πολυδέδαλο παρόν. Σημαδευτούν αφενός μια διάθεση ενδοσκόπησης προς την ιστορία μας και αφετέρου την ανάδειξη ενός αισιόδοξου και πολυπρισματικού παρόντος που με αυτογνωσία και δημιουργική ελευθερία δημιουργεί την πολυπόθετη συνθήκη ενός καλύτερου μέλλοντος. Με την Καλλιτεχνική Επιτροπή προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού τα ποικίλα δρόμενα που φιλοξενούνται στα 59 Δημήτρια, καθένα με τον δικό του τρόπο, να αποτελούν ένα επιπλέον σχόλιο στη γενικότερη καυτική προβληματική του φεστιβάλ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο του Θεσσαλονίκη Στέλιο Γελούδη για την εμπιστοσύνη του να μου αναθέσει το θυματοφυλάκιο του πολιτισμού και της τουριστικής ανάπτυξης. Και βέβαια, αυτό ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για κάθε αντιδήμαρχο που από τη θέση του αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Βέβαια, να ευχαριστήσω θερμά την Καλλιτεχνική Επιτροπή και την αναφερθώ καταρχήν στον Στέφανο Πετσόπουλο, που είναι ο συντονιστής, στη Δήμητρα του Κορονοϊού, στον Κώστα Μακρυγιαννάκη, τον Σάββατο Πατσαλίδη, τον Αστέριο Περιτέκη και τον Αναστάσιο Σιμεωνίδη. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και μη υποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συμμετοχή τους, όπως το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, την Αγιορκτική Εστία, το Τελόγλιο Ίδρυμα. Και φυσικά να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους που συμμετέχουν για την φετινή διοργάνωση. Επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω με ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση στο προσωπικό της Διεύθυνσης Πολιτισμού, που πραγματικά έδωσε όλο τον εαυτό και δίνει όλο τον εαυτό και στην φετινή διοργάνωση των 59 Δημητρίων, μέσα από
καινούργιες συνθήκες. Ποιες είναι αυτές οι καινούργιες συνθήκες? Σας θυμίζω το καλοκαίρι, το Solomon's Festival, όπου για πρώτη φορά μέσα σε αυτό το καυτό καλοκαίρι υπήρχαν οι δροσερές στιγμές που προσφέραμε στους συμπολίτες μας με στολίστες και μουσικά σχήματα σε τοπόσημα και ιστορικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Να σας θυμίσω την Λατρευτική Εβδομάδα, τις γιορτές, τις εκδηλώσεις θεάτρου, το καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, τώρα το Φεστιβάλ Δημητρίου, αμέσως μετά οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Είναι πραγματικά οι αγούραστοι συνεργάτες που χωρίς την παρουσία αυτών ή τη συμμετοχή τους δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. Ακόμα και το κτίριο όπως το βλέπετε σήμερα. Είναι δουλειά συλλογικότητας. Ευχαριστώ θερμά και αυτούς. Μιας και ο Δήμος που έτσι μου μίλησε για την οπτική ταυτότητα των δημιουργιών πίσω μου, αλλά και όλα αυτά που θα δείτε, είναι δημιουργήματα του Studio Kelvic, των αδερφών Βίκτορα και Ιρακλή Κουντάρα. Το Studio Kelvic είναι μέρος αναπόσπαστο μιας κοινής ατμάζουσας, γιατί η Θεσσαλονίκη παλιά, μέχρι την ημέρα της έκθεσης, ήταν γνωστή για το φραπέ της δεκαετία του 1951, από εδώ ξεκίνησε το φραπέ. Για τους παιχταράδες της, που όλοι όμως μετά κατέβηκαν στην Αθήνα, και για το Rock and Roll της, που κι αυτό οι τρύπες τα ξύλινα στην Αθήνα, όλα γεννήθηκαν εδώ. Αμέσως μετά το Rock and Roll γεννήθηκε η περίφημη καθιστική σκηνή. Δεν επιχειώθηκε το Φίλο των Πίτρων, που είναι η πιο δημιουργική ομάδα οπτικής επικοινωνίας με παγκόσμια εμβέλεια της πόλης, θα φιλοξενηθούν εκδηλώσεις. Οι Πίτρου τέλεσαν τα θεμέλια μαζί με άλλους γραφίστες όπως ο Θανάσης Γεωργίου, να γίνει η γραφιστική των νέων Rock and Roll. Οι ψηφίδες, οι κουκίδες, τα ντότς, αυτά τα μικρά πραγματάκια που φτιάξαν ο Βίκτορας και ο Ηρακλής, το Studio Kelvic, απεικονίζουν την ουσία της χρωματογραφίας της Θεσσαλονίκης. Μια πόλη με αδιάλειπτη και αδιάσπαστη αστική ζωή, 2.500 χρόνων. Αυτή η χρωματογραφία, επομένως, αυτό το ψηφιδωτό, αυτό το τσίκι-τσίκι σαν τη γροθή που πέφτει, είναι στην ουσία που φτιάχνει τη μεγάλη ταυτότητα της πόλης και ταυτότητα των πεπτυχωστών έναν των Δημητρίων. Ο Γρηγόρης Αποστολόπουλος επίσης ήταν από τους ανθρώπους που ίδρυσε για αυτόν τον χώρο και σκηνοθετεί όχι μόνο τους Tiger Lilies που έρχονται στην πόλη, να σκηνοθετούσαν για μεταμόρφωση, τι πιο φυσικό να φέρουν τους Tiger Lilies που κανένας δεν ξέρει τι είναι, γιατί κάθε νύχτα μεταμορφώνονται μέσω μακιγιάς σε κάτι άλλο. Ο Πασκάλ Μπεκνέρ επίσης έρχεται στην πόλη, ο μέγας Γάλλος, διανοούμενος φιλόσοφος και συγγραφέας από την περίφημη. Η γενιά των φιλοσόφων της δεκαετίας του 70, μαθητής του Ρολάν Μπαρ, ένα τεράστιο πνεύμα. Θα δώσουμε μετά συγκεκριμένες ευχαριστίες στους ανθρώπους που πάσασαν και κοπίασαν για να έρθει ο Πασκάλ Μπεκνέρ. Ο Μπεκνέρ έρχεται για να μιλήσει για μια Γαλλία που μεταμορφώνεται, που μεταμορφώθηκε και δεν είναι η Γαλλία που ξέρουμε, για μια Ευρώπη που επίσης μεταμορφώνεται και δεν είναι η Ευρώπη που ξέρουμε, για έναν κόσμο που οι τεχνικές αλλαγές επίσης τα μεταμορφώνουν. Εκτός όμως από το παγκόσμιο, από το global υπάρχει το τοπικό. Το global δηλαδή, το global και το local μαζί είναι στοιχείο της ταυτότητας της δομικής των κοινωνιών. Και όταν μιλάμε για μεταμόρφωση, αντεστραμμένα ήθελα να σα πω στα λοιπά βασίλες, οικειοποιηθήκαμε τη μεταμόρφωση του Κάφκα, όπου ένα πρωί δεν άρχισε να είναι κατσαρίδα. Είδαμε τον πρώτο πρώτο την πόλη, χειρότερη τη Θεσσαλονίκη, α το παραδεχτούμε. Σε πολλά σημεία δεν έχουμε ξαναπετύχει. Η ευκαιρία επομένω τη μεταμόρφωση του Ποδήματο, ο αγώνα στην ουσία, είναι πάρα πολύ σύμφωτο και κοντά στο θέμα του φεστιβάλ. Γιατί ο πολιτισμό παρακολουθεί την κοινωνία. Δεν είναι κάτι έξω από αυτή. Μεγαλύτερη μεταμόρφωση βέβαια. Από την αυτή θα δούμε του τα ρόβα, θα το δούμε και από 30 χιλιόμετρα λιγότερο. Μια και έγραμε φίλε, επίση έγραψα και την αλήθεια, ειδικά κατά την Παύλα παράσταση, δεν υπάρχει την μεταμόρφωση του Δημήτρη. Αυτό το αναφέρω γιατί η εμπλοκή μου τα λιγότερα έγινε την ίδια στην πλημμύρα των Άγιων Μαχητών, όπου έτυχε ο Ιεροκλής, νομίζω, μα έβαλε στο ίδιο τραπέζι με τον Δήμαρχο και τον Αντρούμα. Στο μεγάλο διάλειμμα των Άγιων Μαχητών ήταν που μου έγινε η πρόταση και πάρα πολύ χάρη και την αποδέχτηκα. Γενικότερα θα δείτε πολλούς μεταμορφωμένους χώρους. Σκεφτείτε πώς θα ήταν το Μοντιάνο παλιά, το Σαββαίνα από το Πλανήτη Καρύλα και πώς είναι τώρα. Σκεφτείτε πώς θα είναι η πρώην κατελημένη εκεί αν Καρλίδη, τώρα Καζαμπλάκο, από εκεί θα μιλήσει ο Ρέος Καβαρδόνης. Γιατί για πρώτη φορά τα βιβλία μπαίνουν πέραν των άλλων στη λογοτεχνία, καλώντας τους πέντε μεγαλύτερους κόμπους ζωής της γραφής της πόλης, Καβαρδόνη, Κορμή, Νικολαίδη, Σερέτα και Σίδερο Ζουγό, σε ειδικές θεματικές γραφές.
για πρώτη φορά τα Δημήτρια μπαίνουν στην αστρονομία, μιας και όπως σας έλεγα για την γραφιστική, το ίδιο ισχύει και για τους μάγκερες. Είναι το νέο ροκανδρόλ, αυτό που ήταν τότε που είπε στην Ασπαθιά, τώρα θα κάνει ο Ευαγγέλου, ο Ετιάνης και ο Τσανανάς, οι αμπάσματος της πόλης. Στην αγορά μου πιάνω θα γίνουν ειδικές θεματικές βραβιές, όπου θα μοιραστούμε συζητήσεις, αλλά και διεύθυνσεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν πράγματα και θέματα, θα τα δείτε στο πρόγραμμα και παραλαμβάνω στο site που ανεβαίνει. Εγώ θα ήθελα να παραχωρήσω τώρα το λόγο σε δύο μόνο μέρους, γιατί ο Μακρυγιαννάκης από τη μουσική νομίζω υποφέρει χειρότερα από μένα από τα φαρκίκηδα, από μια ίωση. Είναι εδώ όμως η Δήμητρα Κολονέου. Για μένα είναι ενθουσιασμός ότι έρχεται η ομάδα Vodvod και έρχεται με μια παράσταση από τα πιο πρωτοβοριακά πολιτικά σχήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και τον κόσμο, έρχονται από τις Βρυξέλλες, πατρίδα γενικότερα των πολιτοπολιών. Η Vodvod έρχεται με ένα ειδικό έργο που λέγεται Nomadics. Και αυτό ενταγμένο μέσα στα πλαίσια ενός κόσμου που μεταμορφώνεται, μιας γης που αλλάζει προς το χειρότερο εννοείται, κλιματικών αλλαγών που κάνουν πολλούς ανθρώπους να ζουν πλέον νομαδικά. Αυτή η ομάδα από ό,τι προφόνωση όπως την έχει ετοιμάσει, δεν θα δώσει μια στεγνή παράσταση μόνο. Καλημέρα και από μένα. Πραγματικά είμαι χαρούμενη που θα έρθει αυτή η ομάδα, 8 χορευτές, οι οποίοι πριν την παράσταση θα οργανώσουν μια πεζοπορία για το κοινό. Από κάποιο σημείο της Νέας Παραλίας θα συνοδεύσουν το κοινό μέχρι το θέατρο, το σκηνή του Μηδίου, κάνοντας κάποια δράση γύρω από το κοινό, όποιος θέλει το παιδί να αποσβήσει, αλλιώς μπορεί να πει κατευθείαν στο θέατρο. Η ιδιαιτερότητα όμως φέτος επίσης είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο χώρος μέσα στο θέατρο, θα δούμε χώρο και σε άλλα μέρη έκπληξη, θα έλεγα. Ναι, γιατί μιλάω για το κύριο τηλέφωνο κατά μισή του καλοκαιριού, ενθουσιασμένη με μια φοβερή παράσταση που είδε. Λέω να τη δω και εγώ και να τη φέρουμε. Λέει, ναι, αλλά η παράσταση αυτή στην Αθήνα παίχτηκε μέσα σε ένα στριπτιζάδικο. Λέω σε ποιο στριπτιζάδικο, μου λέει στο Πλάζα. Επειδή στην Αθήνα μένω σε μια σμήνη, το βλέπω το Πλάζα κάθε μέρα, είναι ένα όσο στριπτιζ. Ότι είδα την παράσταση πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μιλάμε για τον κύριο Ιωσέπη, τη οποία μου έκανε. Εμεί τη φέρνουμε στην Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια, live pressure, συνεργεία στο τέλος, πρώην σινεμά. Τα τελευταία χρόνια θυμίζεται για τα μπουζούκια της, για τον Τίλι Τίλι, άλλου είδους χώρου της, για την Ελκή. Αλλά στο πλαίσιο της μεταμόρφωσης, αποφασίσαμε αυτή την προχωρημένη παράσταση της Μαυραγάνη να τη ρίξουμε μέσα στην Ιφηγένεια. Να ευχαριστήσω και την διαδιογή που μας παραχώρησε τον χώρο, όπως και πάρα πάρα πολλούς επαγγελματίες που παραχώρησαν άβολα και αμέσως τον χώρο, χωρίς να ζητήσουν κάτι, οτιδήποτε. Το project των φετινών Δημητριών στηρίχθηκε, βασίστηκε και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω δημόσια ανθρώπους από μπαρ, από εστιατόρια, οι οποίοι μας έδωσαν τους ανακαινισμένους χώρους, μια και μιλάμε για μεταμόρφωση επιστροφή του Τίφανης, μια και μιλάμε για μεταμόρφωση έτσι, το Όλυμπος Νάουσα. Ο Πασκάλ Βικνέα, παράδειγμα του Σκάρη, που έρχεται και το θεωρώ υπέρτατη δουλειά που θα κάνουμε να εδώ, είναι φιλοξενούμενο και καλεσμένο τη οικογένεια των Μιβούκα, η οποία μοιράστηκε και υπομίστηκε τα βαριά κόστη μεταφορά. Ο χορό δεν είναι μόνο η Βότφορ που έρχονται, δεν είναι μόνο σε θέμα να κάνουμε τη φοβερή παράσταση στην οικογένεια. Είναι το Kitchen Dance, μια επίση θεότερη αναπαράσταση του Είμαι η Μέρη Παναγιοταρά, μια τρελαμένη υποκυρά. Μια χορεύτρια που είναι ιδιαίτερη η παράσταση, η οποία θα παρουσιαστεί στην αγορά, σε ένα χώρο που θα διαμορφώσουμε ειδικά γι' αυτό. Θα υπάρξει χώρο και στο μουσείο, στο Λευκό Μουσείο. Όπου σε λίγο τον άνθρωπο που στο λέει Παπαδαμάκη για να μας μιλήσει live για την παράσταση, είναι στο εδώ η αποστολή. Είναι δίπλα μας, λοιπόν, θα υπάρξει μια ποικιλία στον χώρο, γνωρίζοντας ότι ο αντιδήμαρχος μας έχει αδυναμία στο πλάνο αυτών. Βρήκαμε λοιπόν εναλλακτικούς χώρους για να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα φέτος κάτι διαφορετικό, όχι μόνο στο θέατρο και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης. Τώρα για τα πιο συγκεκριμένα θα μπορεί και να τα δείτε στο πρόγραμμα. Και στο site φυσικά. Ο Αστέρης Πεπτέκης από το πλατφόρμα θα του βγάλει Ελλάδος, θυμάμαι το πρώτο μας meeting έβραζε τη Σαλμίνη έξω, λείπει ο Σάββατο Τσαλίδης, η οποία είναι των θεατρικών. Αστέρη, εγώ είμαι θεσμένος και το ότι ο Άκης Δήμου, ένα επίσης ξέρετε τέτοιος μας το πήρε η Αθήνα, επιστρέφει ο Άκης Δήμου με παράσταση με τους Μισούτε Κράτ, με τον Σκουλέτη, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα νομίζω, το στοϊκά που θα πούμε. Ναι, νομίζω ότι και αυτά τα Δημήτρια, εκτός μέσα στο πλαίσιο της πολυσυλλεκτικότητας και της συμπερίληψης, σαφώς δεν θα μπορούσε να λείπει και το κομμάτι του θεάτρου. Σε αυτό το πλαίσιο που έθεσε και ο κ. Δήμαρχος
του Non-Stop Festival της Θεσσαλονίκης. Η σκητάλη παραδίδεται από το Φεστιβάλ Δάσους που κρατάει μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη στα Δημήτρια και συνέχεια θα υπάρξουν και άλλα φεστιβάλ και δεν θα σταματάει ποτέ αυτή η πόλη να βράζει από δηλώσεις πολιτιστικές. Στο κομμάτι του θεάτρου έχουμε την Μουγγί Καβάνα ως μεταφορά του στόματος του Θεού του Θανάση Τριαρίδη. Επίσης μια επιστροφή του Θανάση, ο οποίος και αυτός είναι στην Αθήνα. Αυτό το ο κ. Αγγελούδης, νομίζω και ζώντας στην Αθήνα, βρισκόμαστε όλοι Θεσσαλονίκη και λέμε γιατί βρισκόμαστε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ φιλόξενο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πάνω. Μακάρι να σε αυτό. Ένα από τα παιδιά που έχουν τη δουλειά μου είναι και η Μουγγί Καβάνα του Θανάση Τριαρίδη. Έτσι, το Brain Game συνεχίζεται με ένα ακόμη Θεσσαλονικέρα, τον Θανάση του Τριαρίδη, που έρχεται με αυτό το έργο που είναι ένα ύμνο στο θρύνο και στην απώλεια, με μια σειρά τραγουδιών τα οποία ακουμπάνε πάνω στο μυρολόι και στο θρησκευτικό, λατρευτικό ύμνο. Μια άλλη μεγάλη έτσι επαναφορά, όπως είπαμε προηγουμένως, πέρα από το Μιχάκη Δήμου, είναι το, ένα έργο του Ματέι Βίζνιχ, η λέξη πρόοδος, ο στόμας του πέρα μου ακούσε πολύ φάλτσα. Είναι ένα έργο που μιλάει για τον εξευτελισμό του ανθρώπινου είδους μέσα από μια έτσι μεταφορά και μια αλληγορική ματιά που μπορούσε να είναι ο μετανάστης στον τόπο του. Μιλάει για, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος επανέρχεται στον τόπο και αντιμετωπίζεται με ένα αρνητικό πρόσημο στο ίδιο μέρος το οποίο γαλλικοποιήθηκε και μεγάλωσε. Μία ακόμη δήλωση και για πρώτη φορά σε χρήση ενός διατηρητέρου κτηρίου του ΔΕΠΟ, που μόνο για αυτόν τον λόγο με τη συνδρομή και του Δήμου θα αναβιώσει έτσι μια θα ξανάρθει στη ζωή, θα μπορούσαμε να πούμε, με ένα θέατρο, με ένα έργο θέατρο ντοκουμέντο, το οποίο έχει γράψει ο γνωστός σε όλους μας Γιώργος Τούλας της Παράλλαξης. Αν μου επιτρέψετε να κάνουμε επίσης ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τα Δημήτρια από την πρώτη στιγμή αποφάσισαν να βάλουν στο παιχνίδι συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα μέσα της πόλης. Ο Γιώργος Τούλας και η Παναλλαξή γιορτάζουν 35 χρόνια. Έγραφε την παράσταση 2.31.0, επίσης ένα έργο που έχει να κάνει με την απώλεια μια Θεσσαλονίκη που δεν την έχουμε πια. Αλλά και ο Γιώργος ανεβάζει στη σκηνή ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Όλοι εκτός από μάγειρες, εκτός από γραφίστες, έτσι, βγάζει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη σκηνή hip-hop. Ο 10ος πίθηκος, ο Λέξ, δεν ξεχνάμε ότι ο Λέξ και τον καιρό πέρσι γέμιζε τον Παπατζόγλιο, που δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό στα μεγάλα του Βασίλης Κάρας. Υποτίθεται ότι ήμασταν η πόλη των σκύλων. Όχι όμως, είμαστε πόλη των σκύλων. Η παράσταση της παράλλαξης, το 2010, δίνει τον ΤΕΠΟ υπό προοπτική. Και εδώ ξέρετε, έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να καθαριστεί αυτό ο κόσμο φωτιστή. Η παράταξη των 15 χρόνια ο Δήμο χρηματοδότησε μέσω του Δημητρίου την παράταξη. Και δεν είναι μόνο η παράταξη, είναι το περιοδικό Μπισκότο, επίση ο Δημό Πόλη που συντονίζει τα κομμάτια με τη γεύση. Είναι επίση το περιοδικό City Magazine του Άντρου Βάσου. Τα αυτή γενικότερα πρέπει να τα βάλουμε και φυσικά ο εξώστη, το ιστορικό Φιπρέ που συντονίζει τι νύχτες με τη λογοτεχνία. Ευχαριστώ και πάνω σας. Ο χώρος είναι το ιστορικό κτηριακό συγκέντρωμα του ΔΕΠΟ. Η παλιά αστυνομία, λέτε. Η παλιά αστυνομία. Η αποθήκη των τραμ, πολύ σωστά. Όλοι αυτές φορές τραμ. Όλοι αυτές φορές τραμ. Να κάνει μια μικρή παρένθεση. Στα 11 μου πήγαν και χτύπησαν το τηλέφωνο μου στην Τσάφη και ήταν εκτός ο καλύτερος, ο οποίος μου ζήτησε αν έχω την καλοσύνη, εγώ, 11 χρονών, αν έχω την καλοσύνη να γράφω στον ελληνικό βορρά στην νεολαία 70. Από εκεί έγινε δημοσιογράφος. Κάθε φορά που βλέπω παθαίνω έτσι μια. Θα να βλέπεις το γεννήτωρά σου. Με συγκίνησε πάλι, το ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία, συγκεκριτικά. Θα ήθελα να καλέσω τώρα, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, τα Δημήτρια λόγω της οικονομικής θερμότητας, όπως κάθε τη στιγμή, όχι μόνο τα Δημήτρια, έτσι.
κινδύνευαν να παρουσιάσουν μέτρια προσωπικά καλά πράγματα μέχρι που έγινε αυτή η σύμβαση μέσω του ποιού πολιτισμού και έφερε πάρα πολλούς φορείς να εμπλακούν ενεργότατα στο πρόγραμμα. Προσέξτε, βέβαια τη στραβιά του Βέλγου. Θα καλέσω την κυρία Διανία Αλεξανδροπούλη, η οποία αμέσω μετά θα χωρίσει το λόγο στο Γαλλία από το Μέγαρο Μουσική τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχουμε φορητό μικρόφωνο. Μετά, σε όλου. Έχω μια ιεραρχία. Ξεκινήσουμε τι μικρότερε. Δεν κάνετε σήμερα. Κυρία Αλεξανδροπούλου, είναι ο πρόεδρο του Διευθυντικού Συμβουλίου. Ναι, σα ακούω. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διευθυντή, ψηφί προσκεκλημένη, κύριε Στυγκύρη, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δήμαρχε, για την σημερινή πρόσκληση στη συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια, που πραγματικά μέχρι στιγμής εντυπωσιαστήκαμε, γιατί έγινε αντιληπτό ότι πέρα από τις δικές μας συνεισφορές στη δική μας συμμετοχή και τον άλλο φορέα που την γνωρίζαμε ήδη από την προγραμματική σύμβαση, υπάρχουν και πολλά ακόμη ωραία πράγματα τα οποία θα πρέπει κάποιος να καταπληκτήσει. Για την αλήθεια ότι ο πολιτισμός μεταμορφώνει τον άνθρωπο, το πάει ακόμα πιο ψηλά, αλλά ο πολιτισμός μεταμορφώνεται. Ο πολιτισμός είναι δυναμικός. Και βέβαια όλοι εμείς οι άνθρωποι του πολιτισμού, εγώ τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια, προέρχονται και από άλλο κλάδο, προσπαθούμε για το καλύτερο για τον πολιτισμό μας. Τώρα σε σχέση με τα Δημήτρια, είναι πολύ μεγάλη χαρά του Δημοτικού Συμβουλίου, του μεγάλου μουσική εισαγωγή. Γιατί με τη συμμετοχή μας στα Δημήτρια, πραγματικά, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των στόχων που έχουμε θέσει ως Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη από την Προεδρία του κυρίου Γάκη, όταν το 2020 ανέλαβε την Προεδρία στο Μέγαρο. Δηλαδή, βασικό ήταν η εξωστρέφεια. Βασικό η συνεργασία. Μεγάλη λοιπόν χαρά οι συνεργασίες, τις οποίες επικοινωνούμε μέσα από τα Δημήτρια, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και με τους άλλους πολιτιστικούς φορείς που υπογράψαμε την σύμβαση με την Εθνική Διευθυντική, την Κρατική Οργάνωση Θεσσαλονίκης και πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο. Και βέβαια συνεργασίες, ας πάω τώρα σιγά σιγά και στην δική μας συλλογή, συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, από όλες τις υπήρους θα έλεγα, θα σας τα πει και ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής, μέχρι και από την Άπο Ανατολή, με το περίφημο ρεσιτάλ της Ιαπωνικής Μουσικής Στήριξης και της Ιαπωνικής Πρεσβείας, αλλά με το χορό, χορό από πολλά κράτη, μέχρι και τις Φιλιππίνες. Πορτογαλία, Ελλάδα, Λίβανο, Φιλιππίνες, πολύ πολιτισμικά λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε και το αφιέρωμα στον Σέμπερ, θα πει ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής. Έχουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, γιατί μέσα στους στόχους είναι και να φέρουμε κοντά τη νέα γενιά, κοντά στο Μέγαρο και το αποδεικνύει η Μούσα, που είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής, που θα κάνει την ενεργήρια συναυλία της για φέτος μέσα από τα Δημήτρια. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ όλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς και να δώσω, εγώ σας έδωσα λίγο το δάσο. Τώρα τα δέντρα, εμένα, θα σας καθίσω. Ο καλλιτεχνικός πρωτοβουλής, χάρη στις εισηγήσεις του οποίου με χαρά υποθούμε, έχουμε τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μας στα Δημήτρια. Καλημέρα και από μένα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, κύριε Γενική Πρόξενε της Γαλλίας, Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες και είδατε κι εσείς, φέτος τα Δημήτρια παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πολύ γεμάτο με εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου και συμφωνώ απόλυτα
και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο, που ανέφερε και η Πρόεδρος του Μεγάλου, ότι το πρόγραμμα αυτό αντανακλά και αντικατοπτρίζει τις αρχές οι οποίες νομίζω μας εκφράζουν όλους όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα, δηλαδή η συμπερίληψη, η εξωστρέφεια, το να δίνει κανείς σημασία σε εκείνες τις μορφές τέχνης που δεν είναι τόσο εμπορικές, αλλά οφείλουμε να τις προβάλλουμε, διότι είμαστε δημόσιοι φορείς και οφείλουμε να υπηρετούμε το δημόσιο καλό. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό υπηρετεί το κοινό της Θεσσαλονίκης και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να υπηρετούμε το κοινό. Είμαι ενθουσιασμένος που με αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, διότι μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά, να συνεργαστούμε, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Νομίζω όλοι θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, γιατί η διάρκεια είναι αυτό που έχει σημασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με αυτόν τον τρόπο θα έχει το κοινό την ευκαιρία να απολαύσει όλες τις μορφές τέχνης. Είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα, αλλά και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για το πρόγραμμα του Μεγάλου Μουσικής, κοντά στα Δημήτρια, ξεκινάμε με σύγχρονο χορό, με τους διεθνείς χορευτικούς διαλόγους, σε δύο διήμερα, 19 και 20 Σεπτεμβρίου και 22 και 23, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, το ΜΜΔΙΟ. Συνεχίζουμε με την εναρτήρια συναυλία της ΜΟΣΑ, της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάλου Μουσικής, με τον διάσημο πιανίστα Μαρτίνο Τυρίμο, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Χριστοδούλου. Τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα στις 18 Οκτωβρίου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια συναυλία αφιερωμένη στα 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Arnold Schoenberg, με το κουαρτέτο Άρων και τον πολύ σημαντικό Έλληνα πιανίστα, τον κύριο Μαράντο. Και στις 21 του Οκτώβρη το αφιέρωμα στην σύγχρονη ιαπωνική μουσική που ανέφερε και η κυρία Αλεξανδροπούλου, η πρόεδρος του Μεγάλου, όπου θα παρουσιαστούν έργα των Τακεμίτσου και Τακεχάση με την Αταλία Γεράκη στο φλάουτο και τον κύριο Αντωνιάδη στο πιάνο. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλους τους φορείς, την Λυρική Σκηνή, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του κύριου Γάκη και όλες τις υπηρεσίες πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για αυτή την πραγματικά άψογη συνεργασία. Και είμαι βέβαιος, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό θα συνεχιστεί με την ίδια αλλά και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης της Ψήμος Παπάνας, παρακαλείστε πως προσέλετε στο πίπεδο. Το μικρόφωνο να δώσω στο Ψήμο. Απλά να πω ότι ήταν εκλογική ευρωστάτηση και δουλειά της εκλογής του ΕΚΟ. Σας είπα πρώτα πως ήταν έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Σώσουνες, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που είναι μέλος αυτής της γιορτής των Δημητρίων. Επιτρέψτε μια προσωπική αποστροφή ότι εμείς της γενιάς μου που ασχολούμαστε με την μουσική και τις τέχνες μεγαλώσαμε περιμένοντας την Δημητρία, περιμένοντας να μας φέρουν, μάθαμε μεγάλους καλλιτέχνες από τα Δημητρία και αν
μπορώ να σημειώσω, ελπίζω αυτή η συνεργασία για την οποία ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να συνεχιστεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει οικονομική στενότητα. Μπορεί να υπογόμαστε εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στο Δήμος, αλλά όλοι απευθυνόμαστε στο ίδιο κοινό, όλοι έχουμε τους ίδιους κοινούς στόχους και όλοι είμαστε μέρος της ίδιας πόλης. Άρα όλοι μαζί θέλουμε να δουλεύουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά την κατοικία της Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να πω το εξής. Η κατοικία της Θεσσαλονίκης έχει συγκεκριμένο προφίλ, συγκεκριμένους στόχους και το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε έχει να κάνει και με αυτό το προφίλ, που νομίζω ότι συμπορεύεται άριστα με τους στόχους που έχουν θέσει οι άνθρωποι του Δήμου και τα Δημήτρια. Όταν είχα αναλάβει τη θέση αυτή για πρώτη και συνάντηση πρώτη φορά την Πομπόκη, είχα πει ότι δεν επιθυμώ η κρατική της Θεσσαλονίκης να είναι αυτή που τρέχει πίσω από τους φορείς, πίσω από τους πολιτιστικούς φορείς των Αθηναίων, λέγοντας θέλω και εγώ το ίδιο, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πολιτικά που της δίνει η γεωγραφία και η τοποθέτηση, και το περιβάλλον της, δηλαδή η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη προς τα Βαλκάνια, ως πύλη προς την Ευρώπη, και τα χαρακτηριστικά που δίνει ο μεγάλος πολιτικός πλούτος της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια αυτά κινούνται και οι προτάσεις που κάνουμε, και θα σας πω ένα προς ένα. Πρώτα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συναντήλια που είναι πολύ σημαντική για μας, αφιερωμένη στα 8 χρόνια των λογοθόμων του Σκορτιάτη, για την κατοικία της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παραγγείλει από έναν πολύ μεγάλο συνθέτη, άγγλος συνθέτη, τον David Bruce, ένα έργο συγκεκριμένα αφιερωμένο σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό μνημείο από ήχους που θα λέει την ιστορία του Σκορτιάτη και που, επειδή ο David Bruce είναι τεράστιος συνθέτης, θα παίζεται σε όλο τον κόσμο και θα λέγεται η ιστορία του Κορτιάτη και του λογαυτόματος του σε όλο τον κόσμο. Το έργο παραγγέλθηκε και σε συνεργασία με τον Δήμο Πηλέας Κορτιάτη. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο από τους πολύ στενούς μας συνεργάτες και σπουδαίους που έρχονται στην πόλη για μεγάλες συναυλίες. Η μία είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας. Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας έχουμε αρχίσει μια πολύ στενή συνεργασία ήδη εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η ΚΟΦ πηγαίνει τακτικά στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια. Η Φιλαρμονική της Ορχήστρας της Σόφιας έρχεται για δεύτερη φορά στην πόλη μας. Τη συνδυάζουμε με έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες, παγκόσμιους καλλιτέχνες, Ελληνοκύπριος, ο Κυπριανός ο Κατσαρής, ο σολίστας, και μαέστρος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αλλά και υπουργός πολιτισμού της Βουλγαρίας, ο Νάιντεν Τόντοροφ, ο οποίος θα έρθει να διευθύνει. Επίσης, στις 12 Οκτωβρίου έχουμε τον πολύ μεγάλο βιολονίστα Ντάνιελ Χοπ με μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες δωματίου του πλανήτη, την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης, η οποία θα κάνει μία εμβληματική συναυλία στη Ροντόντα. Να πω ότι με τον Ντάνιελ Χοπ είχαμε την τιμή να ηχογραφήσουμε ως κρατική της Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το νέο σχέδιο που κυκλοφόρησε στην περίφημη δισκογραφική εταιρεία Deutsche Grammophon, και το οποίο ήδη έχει πάρα πολλές χιλιάδες ακροάσεις στις πλατφόρμες και έχει πάει σε όλο, έχει μέσα από εκατοντάδες ραδιόφωνα, έχει φτάσει ο ήχος της Θεσσαλονίκης σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το καλλιτέχνη τον έχουμε εδώ μαζί με την οπισθοδοματία της Ζυρίχης στις 12 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα έχουμε άλλη μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, την Anaïs Condemal, μία από τις μεγαλύτερες ορχήστριες της Άρτας παγκοσμίως. Στο γεγονός Αρπίσημα, διαγωνώνεται από την εταιρεία Σάρτη Κατασκευής Αρπών και θα εκθέσουμε τις συνεργασίες με το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας της εταιρείας Σάρτη. Η Anaïs Condemal θα δώσει ένα ρεστάρ και θα δώσει δωρεάν σεμινάριο σε μαθητές της πόλης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και ταυτόχρονα έχουμε άλλες δύο συναυλίες με Ελληνίδες αρπίστριες, την Κατερίνη Δικίτσου και την Μιλέντα Κουπελέκη της Ινέα Αρπίστρια της Ελληνικής Κοινής,
που θα πλησιώσουν αυτή την εκδήλωση. Ουσιαστικά είναι τρίμερο με τρίμερη Παντεσία Άρτας. Είναι αυτή στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένας πολύ μεγάλος και πολύ ταπεινός καλλιτέχνης που πέρασε από την πόλη μας ήταν ο Όσκαρ Κίλια. Ο Όσκαρ Κίλια είναι ένας θρύλος για τον κόσμο της κιθάρας, ο οποίος έζησε τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του στη Θεσσαλονίκη. Ήταν φίλος της καλλιτικής ζωής της Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα ήταν και τόσο ταπεινός άνθρωπος που σχεδόν δεν τον πήραμε χαμπάρι εμείς εδώ στην πόλη. Τον χάσαμε πέρσι και πρόσφατα και θεωρήσαμε ότι η πόλη του χρωστάει μια αναφορά. Και έτσι κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Ασφαλίδια, του πολύ μεγάλου ανθρώπου, που ποτέ δεν δείξει τη μεγαλοσύνη του με τον τρόπο της ζωής και της παρουσίας του. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ που έχουν γραφτεί για αυτόν και θα παίξουν τις πολύ σπουδαίοι κιθαρίστες, μεταξύ των οποίων η Έλληνα του Παντρέου, που είναι η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η σύζυγός του, και δύο από τους πολύ αγαπημένους μαθητές του που κάνουν τώρα μεγάλη καριέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για ακόμα μια πολύ σπουδαία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φώκια του Μεγάλου Μουσείου της Θεσσαλονίκης, που αφορά στο αρχείο του Ιωάννη Λαράκη. Ο Ιωάννης Λαράκης, ίσως τον γνωρίζετε οι δημοσιογράφοι καλύτερα από μένα, είναι ένας πραγματικά σπουδαίος και ιστορικός δημοσιογράφος της πόλης, ο οποίος κάλυψε την καθημερινή της ζωή για πολλές δεκαετίες. Στην εφημερίδα της Θεσσαλονίκης βεβαίως, και θα παρουσιάσουμε σε αυτή την έκθεση το αρχείο του, που απαντήσεται από δεκάδες φωτογραφίες, δημοσιεύσεις με κορυφαία ονόματα, που πραγματικά είναι μια, θα δείτε μπροστά σας να απλώνεται όλη η πολιτιστική ιστορία της Θεσσαλονίκης σε μια έκθεση. Βεβαίως στην έναρξη θα έχουμε και μια εκδήλωση με κάποιες ομιλίες και μουσική που ήταν η μεγάλη του αγάπη. Αυτά είναι... Δεν θα έλεγξα κάποια εκδήλωση της. Καλά, και ξέρεις, τα μόνα στο πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, όλους τους ανθρώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συνεργασία. Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ στις πόλεις και περιμένουμε πολλά ο Αλέξανδρος Καρπίδης και τον προγραμματισμό της Συνεργασιακής Διευθυντικής Υπηρεσίας. Ο Σίμος ο Παπάνας και ο Γιώργος ο Μαγίντας Λαλίδης είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούν. Εγώ στο ξεκίνημα της αυτοδιοικητικής μου πορείας όταν ήμουν πρόεδρος στο πρώτο νομικό διαμέρισμα στο εσωτερικό κέντρο, με συναυλίες που είχαν δώσει νομίζω στην εταιρεία εξοχής στην αίθουσα τελετών του Απιθήκα. Από τότε ξεκινήσαν, βέβαια τα χρόνια πέρασαν, μετά βρέθηκα πρόεδρος του ΕΔΟΣ της Στρατηγικής Ορχήστρας και με ιδιαίτερη χαρά τώρα ΕΔΟΣ και εκλογικός διευθυντής ο να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Στρατηγικής Ορχήστρας στα Δημήτρια. Όπως επίσης και κάτι άλλο ιστορικό, ο Χρήστος ο Γαλουγέας, για πάρα πολλά χρόνια, δεν ήμουν στον πρώτο μικρή του αντιδήματος, ήταν ο συγχρονιστής της Επιτροπής Μουσικής Λωματίνου. Το θυμάσαι, Χρήστο. Ευχαριστώ. Αλέξανδρο, έρχεται λέμε απλά μας στο καλύτερο στο Πλάντρα, έρχεται ο αγαπημένος Μάγιος Παπαδημητρίου, ένα τραγούδι αφιέρωμα στο Κώστα Γιαννίδη, μια και ανέβαινε στου προηγουμένου να πω ότι θα φτιάξουμε τον Αλέξανδρο στο κουσί του μεγάλου μου συζήτηση πολλά πολλά χρόνια πριν. Με πολύ χαρά είστε το πρώτο από τι άλλε. Ευχαριστώ πολύ. Θεσμό της πόλης και εγώ λίγο θα ξεκινήσω θυμούμενος, ενθυμούμενος τα Δημήτρια, γιατί και εγώ θα σας πω ποιος είναι βέβαια. Ενθυμούμενος τα Δημήτρια και τις παραστάσεις όπερας που ερχόντουσαν, είχαμε δει και τη λυρική στιγμή
30 χρόνια πριν, την όπερα της Όφιας, ερχόταν σχεδόν τον χρόνο, την όπερα του Εστίου. Ήτανε τα Δημήτρια το πρώτο διαβατήριο για τα παιδιά που ήμασταν τότε, για τον κόσμο της όπερας. Έτσι τώρα σάρει στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργούμας της κυρίας Μερδόνη, η Εθνική Λυρική Σκηνή, την οποία εκπροσωπώ σήμερα εδώ συμπέρασμα του Προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής, εκπροσωπώντας φυσικά τον καθηγητό μας διευθυντή, τον Γιώργο Κουμεντάκη και τον πρόεδρο του ΔΣ, τον κ. Σταυρόπουλο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει τη μεγάλη χαρά να έρθει σε μια, ας το πούμε, γενναία άνοδό της στην Θεσσαλονίκη μετά από αρκετό καιρό. Πάντα προσπαθούμε σε συνεργασία με τις φορείς της πόλης, με τον Μέγαρο Μουσικής. Είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία. Πάντα προσπαθούμε να φέρνουμε περιοδίες, μικρότερες και μεγαλύτερες, στην πόλη. Αλλά τώρα ερχόμαστε με 5 παραγωγές. Θα ξεκινήσω τη μεγαλύτερη, τη Τραβιάτα. Μια, θα έλεγα, ιστορική παραγωγή της αστυνομικής τιμής. Την παραγωγή σε συνεργασία του Νίκου Πετρόπουλου. Σκηνικά κοστούμια, φωτισμού του Νίκου Πετρόπουλου, ενός πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη όπερας. Μία κλασική σκηνοθεσία η οποία θα πραγματοποιηθεί, μια πολύ μεγάλη θέση, πραγματικά πλούσια παραγωγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα και με το Μεγάλο Μουσική Θεσσαλονίκη. Μια συνεργασία την οποία ευχόμαστε να τη βλέπουμε συχνότερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι παραγωγές όπερας είναι καλό να γίνουν περισσότερες. Ερχόμαστε επίσης με δύο σύγχρονες όπερες, αφενός ο Αιγιώτικος του Κράτου Αντιμένος Πλάτωνος, μια σπουδαία παραγωγή που έχει παίξει για χρόνια στην Λυρική Σκηνή, σε συνοθεσία μιας άλλης θεσσαλονικιάς της. Κατερίνα Πετσατώνη και με animation της Ειρήνης Διανέλη, ένα έργο πραγματικά υπέροχο, το οποίο όσοι δεν γνωρίζουν, όσοι δεν το μάθουν, θα παιχτεί για δύο παραστάσεις. Είναι ένα έργο που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, αλλά μπορεί να το δει και οποιοδήποτε άλλος. Επίσης, ένα νέο έργο, η Κασάνδρα των Παύλο Ορτής και Σέρτζιο Μπλάνκο, η οποία έκανε πριν λίγες μέρες πρεμιέρα στο Ιστορικό Θέατρο Κολόσμου του Buenos Aires, μια συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής με το Κέντρο Πειραματισμού του Θέατρου Κολόσμου, σε σκηνοθεσία της Διάνος Κρυσταφαρίδη, Ελληνίδας, καλλιτέχνης, Αργεντινής καλλιτέχνης με ελληνική καταγωγή, στη σκηνοθεσία και δική μου. Ένα έργο που επίσης έχει να κάνει πολύ με τη συμπερίληψη. Η πρωταγωνίστρια αυτού του μονολόγου είναι μια απίστευτα χαρισματική τρανς σοπράνο, ένα μοναδικό φαινόμενο, η Μαρία Κριστίνη Μπελίνα. Επίσης, η Λυρική Σκηνή φέρνει και δύο συναυλίες. Την συναυλία με έργα του Κώστα Γιαννίδη σε νέες ενορχιστρώσεις, οι οποίες βασίζονται στις ενορχιστρώσεις των αυθεντικών υπογραφήσεων, δηλαδή προσπαθούμε να ξαναδούμε τον αυθεντικό ήχο του τραγουδιού του Γιαννίδη. Ερμηνεύουν η Ελένη Βιβουράκη, η Χάνια Παπαδόπουλα και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ενώ τα ελαφρά. Γι' αυτό λέω Γιαννίδη, γιατί ο Γιαννίδης είναι τα ελαφρά, ο Κωνσταντινίδης είναι τα άλλα. Την επόμενη μέρα ακριβώς η σπουδαία, η ψήφωνο Τζούλια Σουβλάκου θα ερμηνεύσει πολλά από τα τραγούδια του Κωνσταντινίδη, τα τραγούδια της προσμονής, καθώς και άλλων Ελλήνων συνθετών σε μια προσπάθεια διαρκώς να υπενθυμίζουμε το απόθεμα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Αυτά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα συνεργαστούμε με τον Δημήτρη και ελπίζουμε να είναι η αρχή μιας συνεργασίας που θα έχει βάθος χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και τελευταία εννοώ στην σημερινή σειρά που μιλάμε, μακάρι να είμαστε στην Κύπρο, πού είναι που στο λέει το Παναμάκι. Μακάρι να είμαστε στην Κύπρο σήμερα, στη συνέντευξη που έχουμε στο Λεωδία, στην Εκκλησία. Η Αποστολία θα ετοιμάσει, αν δεν έχει ετοιμάσει,
το φόρο μας παράσταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θυμάστε, ναι, είναι εδώ στο Σαββατοκύριακο για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένη γιατί πρώτον έχω γεννηθεί εδώ. Δεύτερον, το 2013 ήμουν μέλος της Διοικητικής Επιτροπής των Δημητρίων και βλέπω με τεράστια χαρά ότι όχι μόνο συνεχίζουν τα Δημητρία, αλλά διευρύνονται και μεταμορφώνονται και μεταμορφώνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την πόλη και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Καδόλου, η οποία είναι διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα γιατί έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα. Και η κυρία Καδόλου είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Όλη Ελλάδα ένας Πολιτισμός, που είναι ένας νέος θεσμός τριών ετών, πάμε για τον τέταρτο τώρα, του Υπουργείου Πολιτισμού, που άνοιξε στους καλλιτέχνες τις πόρτες των αρχαιολογικών χώρων και ξεκίνησαν να δημιουργούνται παραστάσεις οι οποίες αναδεικνύουν τους αρχαιολογικούς χώρους. Τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με το να δημιουργώ παραστάσεις τοποϊδικές, site specific, συμμετοχικές και διαδραστικές με το κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους και χώρους της ιστορικής αξίας. Για πρώτη φορά λοιπόν ένα ελληνικό μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των Δημητρίων, θα δημιουργήσει μία παράσταση η οποία θα διατρέχει όλο το μουσείο. Δηλαδή, οι θεατές δεν κάθονται, αλλά διατρέχουν όλο το μουσείο μαζί με την παράσταση αυτή. Και δεν μπορεί να γίνει πουθενά άλλο παρά μόνο σε αυτό το μουσείο. Το θέμα της παράστασης είναι η Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα σας πω. Είναι το ιστορικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι η πρόταση της κυρίας Καδόλου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτήν την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του κόρου του Φιλίππου, παρά ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ως του Γοργόνα την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτήν. Και μέσα από το ιστορικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης που επιστρέφει ως ψυχή αντίστροφα στον χρόνο και μπαίνει μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και περιδιαβαίνοντας τα θέματα συνδέεται με αυτά και μπορεί να ενώσει τα κομμάτια της κακοποιημένης θηλυκότητάς της, οπότε η παράσταση αυτή έχει να κάνει πάρα πολύ και με την θηλυκότητα και την θηλυκή αρχή, κάτι που στις μέρες μας είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, όπως γνωρίζετε. Η ίδια η πριγκίπισσα της Μακεδονίας έχασε τη μητέρα της στη Βιέννα και τη μεγάλη ως η Ολυμπιάδα, την οποία τη σκότωσε ο σύζυγος της Θεσσαλονίκης, ο Κάσανδρος, ο μοναχικού κυκλέματος, και σκοτώθηκε από τον γιο της τον αντίπατο. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε η παράσταση συνδυάζει το χορό, τον λόγο σαν ανεπιθέτω μέρος και την πρωτότυπη μουσική σύνθεση από τον Τρίφωνα Κουτσουρέλη. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, που είναι πολύ σημαντικό, είναι η παράσταση έχει μία πρωταγωνίστρια, την Αλίκη Τουρμάζε, η οποία είναι ηθοποιός, βόκαλης και χορεύτρια και είναι από τη Θεσσαλονικημένη εδώ και έχει παιδική τη σχολή. Και 26 γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη, από 21 ετών ως 57, οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά ως ερμηνεύτριες και οι οποίες θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο σχολείο μαζί μου για ένα μήνα περίπου για να συμμετέχουν στην παράσταση και ελπίζω αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους ανθρώπους της πόλης, έχουμε σε αυτά που είπατε στην αρχή, πώς μπορεί δηλαδή οι άνθρωποι της πόλης να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν αργότερα δικές τους παραστάσεις ή νέα initiatives, όπως λέμε στα ελληνικά, καινούργια ρεύματα. Νομίζω τα είπα όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαστολία. Είπα για την Λίμνη, γιατί σε έχω χειροκροτήσει την Χριστία παλιά. Το 22 σε παραστάσεις που έκανε σε αρχαιολογικούς χώρους. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, που είπαμε χωρίς το λόγο στους δημοσιογράφους για ερωτήσεις, θα δούμε κάποια σποτάκια που δούμε σε ο Γρηγόρης Αποστολόπουλος για τα φετινά Δημήτρια. Και μετά παραχωρώ το λόγο στους δημοσιογράφους και ευχαριστώ σε μένα και κάποιους ακόμα ανθρώπους. Παρακαλώ, μπορείτε να μου δείτε. Τα 21ο Φεστιβάλ Δημητρίων, το θέατρο, η μουσική και ο χορός δίνουν το ραντεβού του στη Θεσσαλονίκη. Βέμπτη, Λατραβιά. The Tiger Lilies. Αγαλούθητε. Nomadic Footwork. Αποστολή Μαλαμάκη. Μπιζού Ντεκάμπ. Ορχήστρα Ντομαγίου Λοζάνης.
Τριτάβλος, Λένα Πλάτωνος, Σοφία Μαυρακάρη, Λέξ, Δωδέκατος Φίχικος, Μαρία Βαρελού, Μαμούρης Λυσιάς, Θανάσης Τριανίδης, Μικρός Κλέφτης. 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων, το θέατρο, η μουσική και ο χορός, δίνουν το ραντεβού τους στη Θεσσαλονίκη από 19 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Όλο το πρόγραμμα και όλες οι εκδηλώσεις στο e-dimitria.gr. 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Η γαστρονομία και η λογοτεχνία δίνουν το ραντεβού του στη Θεσσαλονίκη. Πάσκαλ Μαρινέ. Γιώργος Δημητριάδης. Σωτήρης Ευαγγέλου. Γιώργος Καπαρδόνης. Απόστολος Αντάνης. Σοφία Νικολαίου. Δημήτρης Τασιούλας. Ισίδωρος Ζουκός. Δημήτρης Τανανάς. Σάκης Έφας. Φίλιππος Βαλδής. Θωμάς Ροβίνης. 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Η λογοτεχνία και η γαστρονομία δίνουν το ραντεβού του στη Θεσσαλονίκη από 19 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Όλο το πρόγραμμα και όλες οι εκδηλώσεις στο e-dimitria.gr. Το 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων με υπερηφάνεια παρουσιάζει The Tiger Lilies Live στο Ήλιο. Το συγκλονιστικό σκοτεινό καμπάρι των Tiger Lilies, όπως δεν το έχετε ξαναδεί, σε μια μυστική παράσταση σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Αποστολόπουλου. The Tiger Lilies Live στο εμβληματικό αναδεισμένο Ήλιο στην πλατεία Αριστοτέλους. Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 21:30. Εισιτήρια προπολούνται. Το 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Ο πολιτισμός μεταμορφώνει. Η πόλη αλλάζει. Δήμος Θεσσαλονικής, Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Περισσότερα στο site. 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Μεταμόρφωση. Επιλογή. Αναγκαιότητα. Θέατρο. Μουσική. Χορός. Εικαστικά. Λογοτεχνία. Γαστρονομία. Performance. 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 19 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Ο πολιτισμός μεταμορφώνει. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Όλο το πρόγραμμα και όλες οι εκδηλώσεις στο e-dimitria.gr. Ναι, αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι λόγω του Franz Kafka που αποτελεί για την βοήθεια του ολόκληρου κόσμου της μεταμόρφωσης, ο συγγραφέας και διανοούμενος Δημήτρης Δημητριάδης θα παραθέσει μια διάλεξη γιατί ο Franz Kafka σήμερα και συμμετέχει το βιβλιοπωλείο των εξωτερικών με πολλούς ποιητές της Θεσσαλονίκης που θα παγίνουν ποιήση Kafka. Κάτι δεν το ξέρετε περισσότερο, ότι ο Kafka έχει γράψει και ποίηματα. Ο Pascal Μπικλέρ επαναλαμβάνω και εμένα, για μένα κατά μένα αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα, ο μεγαλύτερος εν ζωή Γάλλος διανοούμενος, με πολύ ριζοσπαστικές θέσεις αυτή τη στιγμή, σε έναν κόσμο όπου τα ρεύματά του οδηγούν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες λέξεις, που κάνουν παιχνίδι παντού, είτε μιλάς για κατάλογο εστιατορίου, είτε για κατάλογο φεστιβάλ, πέσουν οι λέξεις συμπερίληψη, ταυτότητα, bla bla bla. Παίρνει πολύ συγκεκριμένες θέσεις, θα μιλήσει για αυτή τη Γαλλία, δεν έχει σχέση με την Γαλλία που θυμόμαστε, που αγαπήσαμε. Αυτό το κόσμο και αυτή την Ευρώπη που επίσης αρχίζει τεχνικά τα λεβάνα να αλλάζει είναι χαρά και τιμή όλο αυτό το τελείο του Φελίδα του Γαλλικού του Ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης είναι συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι χαρά και τιμή του στο παιχνίδι πέρα από τις μεγάλες πόλεις από το Μέγαρο, από την Ειρική μπαίνουν και τα μουσεία της πόλης δεν είναι το ρυθμί του συλλόγου, είναι η Χρύσα Ζαρκαλή για να ευχαριστήσω ανοίγουν όλα, μάλλον πάρα πολλά στούντιο καλλιτεχνών για δύο μέρες. Θα μπορεί δηλαδή ο Θεσσαλονικιός να δει τι τέχνη παράγεται αυτή τη στιγμή ζωντανά στα εργαστήρια των παιδιών της πόλης. Δεν είναι Αθήνα ένας μονόδρομος, ασχέτως από ό,τι πηγαίνουμε εκεί. Αυτά. Κύριε Συνάδη, φίλες συναδέλφισσες, αν έχετε κάποια ερώτηση για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, κύριε Μπουκαλή, να σας ακούσουμε χαρά. Θυμητικά, βέβαια, έπρεπε πρώτη ερώτηση να γίνει από εσάς. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα ότι παρακολουθώ το φεστιβάλ από το πρώτο-πρώτο, ήμουν ήδη δημοσιογράφος και καλλιτεχνικός συντάκτης. Έχω πάρα πολλές εμπειρίες και απορίες, αλλά ήθελα να, πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι τα Δημήτρια είναι το όνομά τους από τον Άγιο Δημήτριο. Προχθές σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ο κ. Ζηράκης μας είπε ότι φέτος, ενώ οι προηγούμενοι θα ξεχάσει αυτό φέτος, θα τιμηθεί ο Άγιος Δημήτριος. Κυριάκη, αν μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι για αυτό που είπατε στην τηλεόραση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι μέχρι τώρα στα Δημήτρια, δεν το λέω ως ελληνική κρίση, φέροντας ελληνική κρίση, αναφέρω μια πραγματικότητα. Ξεκινούσαν τέλη Σεπτεμβρίου και τελειώνουν συνήθως 20 Οκτωβρίου.
και είναι γεγονός ότι δεν ημερολογιακά δεν συμπεριλαμβάνανε και τον εορτασμό του Αγίου, έστω και σαν τιμή σε ένα θεσμό που ξεκίνησε με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, μπορώ να σας πω και μετά και μία-δύο λεπτομέρειες για το θεσμό του Αγίου που για κάπου για να καταλάβουμε την ιστορικότητα του θεσμού. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, η αγιορτική αιστεία θεωρώνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση όπου συνδυάζει μεγάλους Έλληνες εικαστικούς και το Άγιο Όρος. Δεν είναι υποχρεωτικό η αναφορά μας στον Άγιο Δημήτριο να είναι άμεση, δηλαδή κάτι που να έχει άμεση σχέση με τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και το γεγονός, ας πούμε, ότι εμφανίζει, παρουσιάζει μια έκθεση, έργα μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών που εμπνέονται από το Άγιο Όρος, είναι μια αναφορά στη μνήμη και στη τιμή του Αγίου Δημητρίου. Τώρα, από εκεί πέρα, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, τα Δημήτρια των Μεσαιωνικών χρόνων, τι ήταν. Ήτανε μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο, αν θέλετε, πανηγύρι, όπου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, μαζεύονταν εκατοντάδες έμποροι από όλο τον κόσμο να πουλήσουν τα πράγματα τους. Ερχόντουσαν ό,τι πιο καινοτόμο υπήρχε στην πόλη, ένα, δύο. Εφόσον πήγαιναν, μετακινούνταν τόσο μεγάλος πληθυσμός εμπόρων, μετακινούνταν καλλιτέχνες για τη διασκέδαση, το καλλιτεχνικό μέρος, όπως εξελίχθηκε σήμερα το Δημητρίο. Και βέβαια, για να μην αναφερθώ και σε άλλο, όπως ας πούμε από τον Θημαρίο, που είναι μια πολύ σημαντική πηγή για τα Δημήτρια του Μεσαίωνα, περιγράφονται με σαφήνεια οι εορταστικές εκδηλώσεις που αναλάβανε το κράτος. Όταν, ας πούμε, ερχόταν ο Αυτοκράτορας από την Κωνσταντινούπολη για να τιμήσει τον Άγιο Δημήτριο, και θυμάμαι κάτι το οποίο το είχα διαβάσει πολύ πολύ νέος και μου είχε κάνει εντύπωση, όπου ήταν τόσο πολύ η λάμψη της στολής του Αυτοκράτορα και της συνεδρίας του, που τύφλωνε από την αντανάκλαση του ήλιου τον κόσμο που δεν μπορούσε να το θαυμάσει. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, η εξουσία εκείνη την περίοδο, σύσσωμε με τον όπο τιμούσε τον Άγιο. Η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, είναι σε αυτό το πλαίσιο, είναι η οικονομική διάσταση των εμπόρων. Εμείς τα Δημήτρια, που ιδρύθηκαν το 1966, από τον τότε αιώ, από τον αιώ της εποχής εκείνης, είναι τι, μαζί περίπου με το Φεστιβάλ Αθηνών. Είναι η καλλιτεχνική διάσταση του παλαιού θεσμού του Δημητρίου. Νομίζω εμείς φέτος βρήκαμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις μορφές της ιστορικότητας του θεσμού του Δημητρίου. Άρα δύο πράγματα θα πω πολύ σύντομα. Καταρχήν την Ελλήμαχη, αυτή νομίζω ότι είναι η ωραίτερη αίθουσα πολιτισμού που έχει ο Δήμος, χάρη σε εσά. Είναι εξαιρετική αίθουσα. Μπράβο. Δεύτερο, ήθελα να πω κάτι, γιατί υπάρχουν πολλές εμπειρίες, κάτι που είναι τα Χριστούγεννα. Έχω μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε σε προηγούμενους καλλιτεχνικούς ανθρώπους της πόλης και του Δήμου, αλλά εκόφευσα. Το έχω δει έξω. Τις ημέρες των Χριστουγέννων δημιουργείται μια μαγική ατμόσφαιρα, ούτε από ορχήστρες, ούτε από φιλαρμονικές, αλλά από παιδικές χοροδίες με φαναράκια που ξεκινούν από διάφορα σχολεία ή δήμους μιας μεγάλης πόλης και κατευθύνονται τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τις παιδικές φωνές τους προς το κέντρο, πλωτιέρι στο τέλος. Το λέω σαν ιδέα και σας αρέσει και μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε? Αγαπημένη μου Λευτέρη, που χάρηκα πολύ που σε είδα μετά από χρόνια, όλες οι ιδέες είναι και ωραίες και χρήσιμες, την καταθέσατε και νομίζω πως στο πρόγραμμα που επιμελείται ο Αντιδήμαρχος μπορεί να ενταχθεί για να το συζητήσουμε και γιατί όχι να το πραγματοποιήσουμε. Αλλά μια που κάνατε αυτή την τοποθέτηση για την ιστορική διαδρομή των Δημητρίων, εγώ καταρχήν ως παιδί και νεαρός και μετά ως ενεργός πολίτης,
από αυτήν μόνο τη σκοπιά, παρακολουθώντας τα Δημήτρια, ήξερα ότι σε κάποια φάση, όταν ήταν τα Δημήτρια στον κολαφώνα της επιδραστικότητας και της αναφοράς τους, τότε το φεστιβάλ των Αθηνών έκανε τα βήματα για να μπορέσει να εμφανιστεί, να παρουσιαστεί και να συστηθεί ως ένας μεγάλος θεσμός. Τα Δημήτρια ήταν ακόμα μεγαλύτερα. Χωρίς αυτό να είναι πολιτιστικό κριτήριο και ποιότητα, νομίζω πως ήρθε η ώρα τα Δημήτρια με την επανασύστασή τους να γίνουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν. Ένας μεγάλος διεθνής θεσμός και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε εμείς και βέβαια χρειαζόμαστε και όλους εσάς, τους φορείς, τα πρόσωπα, τους καλλιτέχνες για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό το στόχο. Σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να ενταχθούν τα οργάνια τα Δημήτρια. Πώς φαίνεται ο έγκαιρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, να πω κάτι για τα φετινά Δημήτρια. Τα φετινά Δημήτρια έχουν, σας είπα και από την αρχή, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία. Είναι κάτι το οποίο λέω πολύ συχνά. Και το μεγαλύτερο όνομα να έχω ανάγκη, έτσι, το έχω σε καρέλα, αν δεν το επικοινωνήσεις, θα είναι άδειος ο χώρος. Άρα λοιπόν εμείς αξιοποιούμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει η Θεσσαλονίκη, ο οργανισμός του Υπουργού Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της οποίας είναι ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, για να προωθήσουμε στην Βαλκανική Ενδοχώρα τα μεγάλα καλλιτεχνικά σχήματα τα οποία μπορούν να προσελκύσουν τις σκέψεις στην πόλη. Θα σας πω κάτι ενδεικτικά. Με την ευκαιρία των εκτόσεων, όπου τον Ιούλιο μήνα δεν είχαν πάει καλά, ο Δήμαρχος είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να απευθυνθούμε στους Βαλκάνους συμβουλές μας για να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα της πόλης. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε σε τέσσερις βαλκανικές γλώσσες, φτιάξαμε ελληνικά μέσα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνθήκαμε σε αυτούς στοχευμένα που είναι συγκατοικητικοί στην Πιερία αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Είχαμε 1,3 εκατομμύρια θεάσεις, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι απλά πήκα-πήκα, που παρακολούθησα. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο μήνα, μετά το 14ο. Λοιπόν, αυτές, βλέποντας μια τέτοια κίνηση ότι είχε ένα δυναμικό αποτέλεσμα, το αξιοποιούμε και για τον θεσμό του Δημητρίου. Δηλαδή, υπάρχει η Λατρεβιά, είναι μια όπερα πάρα πολύ οικία. Αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν όπλο για να προσελκύσουμε επισκέπτες στην πόλη. Όπως και πολλές άλλες παραγωγές που ανεβαίνουν σε φετινά Δημήτρια. Για παράδειγμα, τα Αγγελίδη. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Καγγελίδη, μάλιστα θα συνοδευτούν ζωντανά στο Λίγο και πιθανότατα είναι και το πρώτο του μοντέλο που θα έχουν τα Δημήτρια με τη σφραγίδα του. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι: θέλετε να συνεχίσουμε με ένα μήνυμα που σας περιμένει και να τα λέμε κάτι βία με όσους έχουν ερωτήσει, ή θέλετε να θέσετε ερωτήσεις τώρα εδώ? Να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Οκ, εδώ. Εγώ θέλω το που θέλει αυτό. Σας ακούω. Ποιο ναι, καλησπέρα. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια οι εκδηλώσεις που γινόταν είχαν μέσα και πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Είχαν έρθει αρκετές φορές σε αρκετές παραστάσεις από άλλες χώρες. Είχαν γίνει εκδηλώσεις περισσότερες στο θέμα του θεάτρου, απευθύνομαι κυρίως. Τι σας είπε στο πρόγραμμα που είδατε σήμερα, τι ευρωπαϊκό θα θέλετε να δείτε? Λείπει αυτό που είπα, το θέατρο κυρίως. Είναι το ευρωπαϊκό θέατρο. Ναι, είχαν έρθει από την Πολωνία, είχαν έρθει από διάφορες χώρες και συμμετείχαν στα Δημήτρια τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια να γίνει αυτό και επειδή είδαμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά όχι κυρίως θέατρο, γι' αυτό και αναρωτιέμαι, το θέατρο θα επανέλθει στα Δημήτρια σαν κυρίως... Να είτε και χρόνος θα εξεκοστάει, είτε... Ναι, αλλά έχουμε θεατρικές παραγωγές. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι... Δεν είναι αυτές οι οποίες ήταν παλαιότερα. Ήταν παλιά, ήταν 5, 6, 7.
ήταν και θεατρικές, όπως είπα, από άλλες χώρες. Δεν θέλω να θέλω τη σύγκριση των φετινών με τα άλλα δημήτρια ή με τα περσινά ή με τα προπέρσινα. Η κάθε επιτροπή, με βάση κάποιες στοιχείες, θα δίνει το δικό της στίγμα. Σε αυτές τις θεατρικές παραγωγές, πλην δύο, οι υπόλοιπες είναι ελληνικές, είναι ελληνικές παραγωγές. Αλλά όχι πέντε, παραπάνω είναι. Πιο πολλές. Πιο πολλές. Υπάρχουν περισσότερες παραγωγές θεατρικές, αλλά υπάρχουν και παραγωγές από το εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ σημαντική παράσταση, performance, σε συνεργασία Αιγυπτίων και Γερμανών καλλιτεχνών. Φορχία Βερσέιξικα. Φορχία Βερσέιξ, που αναφέρεται στο μύθο του Ίκαρπη του Δέδαλου, σε μια έτσι σύγχρονη προσέγγιση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία έχει να κάνει με την πρόσληψη του θεάτρου και στο εξωτερικό. Βέβαια, φέτος ήταν πιο δύσκολο με όλη την συνθήκη που υπήρχε να βρεθούν φορές ξένες παραγωγές, διότι μέσα στο πλαίσιο της καθυστέρησης μιας οργάνωσης δεν μπόρεσαν να βρεθούν άλλες παραγωγές τόσο άμεσα, οι οποίες όμως του χρόνου θα είναι κοντά μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και μετά να πω και κάτι άλλο. Εάν ρωτήσετε, ας πούμε για παράδειγμα, τυχαία, τα περσινά Δημήτρια, πέστε μου τι θυμάστε. Ποια παραγωγή θυμάστε. Τα περσινά Δημήτρια δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάστε. Και όμως πέρσι υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη θεατρική παραγωγή, η οποία μάλιστα και σήκωσε και ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοτικού προϋπολογισμού. Εμείς φέτος προσπαθούμε να προκαλέσουμε όχι μόνο μεγάλα γεγονότα, αλλά και επί της ουσίας μεγάλα γεγονότα. Εμάς μας ενδιαφέρει να αφήνει ο θεσμός ένα αποτύπωμα, να αποτελεί ένα αντικείμενο διαλόγου συζήτηση, όχι απαραίτητα θετικά, ακόμα και αρνητικά. Να προκαλέσουμε, όπως το είπα και στην τοποθέτησή μου, το σχόλιο. Διότι αυτό σημαίνει ο πολιτισμός. Να δίνει αφορμές για να γίνεται ένας διάλογος. Είτε διάλογος τέχνης, είτε διάλογος με την κυριολεξία. Αυτά. Κάποια άλλη ερώτηση. Ξέχασα να αναφέρω, Στέφανε, επίτρεψέ μου, συγχαρητήρια, χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιλογή του κιτρινόμαυρου χρώματος στο λόγο. Ναι, αλλά μια βραδιά στο Μέγαρο με τον Γκάι. Μια βραδιά στο Μέγαρο με τον Γκάι, δεν το κάνω. Κάποια άλλη ερώτηση, δεύτερη μισό λεπτό, γιατί πάντα θέλω να ρωτήσω πράγματα. Ωραία. Τελευταία κινητική παλιά είναι ο Μογκαλίδης, δεν μπορώ να λειτουργήσω πάντρο. Με θερμικό κλάσικο δεν ξέρετε, ήταν πολύ εύκολο τότε να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα από την Ευρώπη, διότι είχαμε δύο εκπληκτικούς υπρεσάριους στην Αθήνα, τον Τάκη τον Καβά και τον Θεόδωρο Κρήτα, ειδικά ο Κρήτας. Είχε επαφή μόνο τον Ανατολικό Μπλοκ και μας έφερε τι όπερες, τι μπαλέτα, τα πάντα. Ταξίδιζε και μάλιστα έκανε και δημοσιογραφικές αποστολές. Έπαιρνε δημοσιογράφους από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα για να δουν τις παραστάσεις που θα έρχονται μετά για να εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα έχει ένα μικρό σχολείο.